Με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης συναντήθηκε σήμερα η Δημοτική Αρχή παρόντος του Δημάρχου Βασίλη Λαμπρινού. Στη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν και οι αντιδήμαρχοι πολεοδομίας, καθαριότητας αλλά και οικονομικών. Αυτό που τονίστηκε από την πλευρά του αντιδημάρχου πολεοδομίας είναι ότι πλέον ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει τους καταστηματάρχες για να πάρουν άδειες όσοι δεν έχουν, αφού έχει αλλάξει το νομικό καθεστώς και είναι πλέον ευκολότερος ο τρόπος έκδοσης αδειών. Είναι κοντά στους καταστηματάρχες, θα τους βοηθήσει να αδειοδοτηθούν, να τακτοποιήσουν ό,τι αυθαιρεσίες έχουν και να αποκτήσει μια εικόνα η πόλη που να συνάδει με τον ιστορικό της ρόλο και με την εικόνα που θέλουμε εμείς να δείχνουμε προς το έξω, σαν τουριστικός προορισμός αλλά και σαν μια σύγχρονη πόλη για τους δημότες. Και θα είμαστε κοντά τους σε αυτό το κομμάτι, να καταλάβουν ότι πλέον είναι απλές οι διαδικασίες αδειοδοτήσεων, να καταλάβουν ότι πλέον ο Δήμος μπορεί να είναι κοντά τους και θα είναι κοντά τους. Από την άλλη, αυτό που ζητήσαμε και λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι θα έχουμε, είναι η συνεργασία τους, για να μειώσουν το βαθμό των αυθαιρεσιών και των περιπτώσεων που έχουμε υπερβάσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην άδειά τους. Το υπάρχον τρόπο αποκομιδής των σκουπιδιών, των απορριμμάτων, τοποθετώντας περισσότερους κάδους σε σημεία που δεν εμποδίζουν, φτιάχνοντας καλές τις κατασκευές που θα τους περικλείουν. Και αν οι καταστηματάρχες κανονίσουν να βγαίνουν τα σκουπίδια με το σωστό τρόπο και στην ώρα τους, νομίζω ότι η κατάσταση του κέντρου της πόλης θα βελτιωθεί πάρα πολύ. Ένα κυρίαρχο ζήτημα για τους καταστηματάρχες είναι τα πρόστιμα και οι οφειλές τους προς το Δήμο. Όπως τονίστηκε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών ΕΕΔΗ, ο Δήμος Ηρακλείου έχει στείλει μία επιστολή προς την ΚΕΔΕ αλλά και προς όλους τους βουλευτές του Νομού Ηρακλείου, επισημένοντας ότι στο νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες διατάξεις έτσι ώστε να μπορούν οι καταστηματάρχες να πληρώνουν τις οφειλές τους. Από την πλευρά τους, οι καταστηματάρχες αυτό που ζητούν είναι οι προσαυξήσεις να μην είναι το τριπλάσιο του προστίμου, ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να πληρώνουν, δεδομένου ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει και τους ίδιους. Για πρώτη φορά προτείνομαι να μπουν στη διαδικασία ρύθμισης και οι μη βεβαιωμένες οφειλές και προχωρούμε ακόμη σε ένα αίτημα το οποίο δεν θα το καταλάβουν οι τηλεθεατές σας, αλλά είναι ουσιαστικό για το Δήμο και για τους καταστηματάρχες, να μπορούν να παίρνουν δημοτική ενημερότητα, όχι φορολογική, δημοτική ενημερότητα και χωρίς να έχουν δώσει το 30% που προβλέπει ο νόμος της ρύθμισης. Κινούμαστε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να θωρακίσουμε σε πολιτικό νομικό επίπεδο τους καταστηματάρχες. Είναι ένα μεγάλο αγκάθι, το οποίο οι νόμοι δυστυχώς είναι τέτοιοι, οι οποίοι τριπλασιάζουν τα πρόστιμα, είναι παλιοί νόμοι, τους οποίους πρέπει να αλλάξουμε. Τώρα με ποιο τρόπο, με το Δήμο, με το κράτος, δεν ξέρω πώς μπορούν να αλλάξουν αυτά. Πρέπει όμως να μπει στη διαδικασία, γιατί χρεώνουν στους συναδέλφους μου χωρίς να υπάρχει λόγος. Ένας συνάδελφός μου, όταν δεν πάει μέχρι τέλος του χρόνου να πληρώσει ένα ποσό, αυτό αυτόματα τριπλασιάζεται, που σημαίνει ότι αν είναι 100 ευρώ, πάει αμέσως στα 300 και ο συνάδελφός μου βρίσκεται χρεωμένος με 300 ευρώ και πάει αυτόματα στην εφορία. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Είναι σοβαρό θέμα το οικονομικό πλέον, λόγω και της συγκυρίας της οποίας υπάρχει.